πούμε καλημέρα σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μαζί μας συχνά και χαιρόμαστε να τον ακούμε και να ακούμε τη γνώμη του για τα θέματα αυτά που απασχολούν και εσάς αλλά και εμάς, μάλλον όλη την Ελλάδα. Να καλημερίσουμε λοιπόν τον κύριο Χαϊκάλη. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Γιατί έχουμε πάλι το ίδιο πρόβλημα? Γιατί σας ακούω πάλι στο βάθος, δεν μπορώ να καταλάβω. Μάλλον είναι πώς να το πω, είναι να συμβαίνει κάθε φορά, αλλά αφού βλέπετε ότι κάθε φορά το φτιάχνουμε. Σας ακούω στο βάθος. Μήπως, δεν ξέρω αν είναι θέμα σύνδεση στο στούντιο, να είναι το από σταθερό να μιλήσουμε από σταθερό, γιατί ακούω πολύ στο βάθος και δεν μπορώ να καταλάβω τι μου λέτε. Εμείς σας ακούμε πάρα πολύ καλά, τώρα μας ακούτε. Τώρα εντάξει, επανήλθε. Πάντως, κύριε Χαϊκάλη, έχω να σας πω ότι επειδή βλέπετε ότι έχουμε 2-3 προβλήματα και δηλαδή στην αρχή ξεκινάμε και δεν μας ακούτε καλά, θα πρότεινα μια φορά να έρθετε από εδώ στο στούντιο μαζί μας, να το πούμε να είστε στην παρέα μας. Ναι, αλλά η απόσταση μέχρι να έρθω και μέχρι να φύγω και είναι, γιατί ήρθατε και λίγο μακριά, είναι και λίγο πρόβλημα και δεν είναι τόσο εύκολο. Δηλαδή τώρα το τηλέφωνο μας κάνει τη δουλειά, γιατί αν είμαι και εκεί είναι λίγο. Αλλά κάποια στιγμή, ελευθερία το χρόνο να το δούμε. Βεβαίως. Κύριε Χαϊκάλη, πώς βλέπετε τα πράγματα? Έχουμε να μιλήσουμε κοντά στις 2 εβδομάδες. Μέσα στις 2 εβδομάδες έχουν υπάρξει πράγματα τρομερά. Ας ελπίσουμε να μην υπάρχουν, να μην γίνουν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Κοιτάξτε, η κατάσταση είναι αυτό που φωνάζαμε και δικαιωνόμαστε δυστυχώς μετά από φωνές και κραυγές και ότι το πρόγραμμα δεν βγαίνει. Η ουσία είναι ότι τα πράγματα δείχνουν ότι θα πάμε σε νέα μέτρα αναγκαστικά. Βέβαια, η όποια κυβέρνηση ψηφίσει νέα μέτρα είναι καταδικασμένη πια, δεν τελειώνει πολιτικά, δεν υπάρχει άλλα περιθώρια. Από την άλλη, το πρόγραμμα δεν βγαίνει, που σημαίνει είτε με τον ένα τρόπο ή με τον άλλον θα αποδεχθούν αναγκαστικά, δηλαδή εκ των πραγμάτων, ότι απέτυχε το πρόγραμμα και η χώρα μπαίνει σε δίνη νέων καταστάσεων. Δεν μπορούμε να δούμε ένα μέλλον κάτω από την πίεση των δανειστών, ότι πρέπει αυτή η χώρα να είναι συνέχεια δανειοδοτούμενη, να είναι συνέχεια εξαρτημένη από μνημόνια, όπως τα ονομάζουν αυτά, mini μνημόνια, maxi μνημόνια, midi μνημόνια και δεν ξέρω και εγώ πρέπει τα πορτέ μνημόνια. Πιστεύετε ότι μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτά? Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τα μνημόνια? Δηλαδή, αν πούμε ότι δεν το ψηφίσει καμία κυβέρνηση τα νέα μνημόνια, και πού είναι ότι σταματάμε τις Κοιτάξτε, ακούστε, υπάρχει κάτι το οποίο δεν έχει ποτέ απαντηθεί και δεν μπορεί να, ή το αποφεύγουν συνήθως όπως ο διάολος στο λιβάνι. Υπάρχει με τη συνθήκη, την αναδιορισμένη συνθήκη της Ευρώπης, τη Λισαβόνα που έγινε, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να φύγουμε από το ευρώ. Δεν μπορούμε να φύγουμε από το ευρώ και να θέλουμε να φύγουμε από το ευρώ, δεν μπορούμε να μας διώξουν. Είναι έτσι η συμφωνία που έχει γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η συγκεκριμένη σύμβαση της Λισαβόνας. Δεν μπορούμε να φύγουμε από το ευρώ. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, να το καταλάβουμε. Από εκεί και πέρα, όλο το παιχνίδι που θέλει να καταλάβει, δεν είναι καταλάβει κανείς, είναι ότι η Ελλάδα τελικά έσωσε το ευρώ και όχι το ευρώ την Ελλάδα. Το δεύτερο είναι αυτό. Και το τρίτο, το πιο σημαντικό απ' όλα, είναι ότι δεν πέσανε αυτά τα 210 εκατομμύρια δισεκατομμύρια που πέσανε στην ελληνική αγορά, ότι πήγανε για να συντάξουν την οικονομία. Πηγαίνανε για να ξεχρεωθούν παιχνίδια των γερμανικών τραπεζών και άλλων τραπεζών. Η Γερμανία, να σας δώσω κάνω μια παρένθεση, κέρδισε από την κρίση στην Ελλάδα 144 δισεκατομμύρια. Το καταλαβαίνουμε αυτό. 144 δισεκατομμύρια έχει κερδίσει η Γερμανία από το παιχνίδι που γίνεται με την Ελλάδα. Τα χρήματα αυτά πέσανε και η υπομορφή, και η υπομορφή υποτίθεται ανασύνταξη οικονομίας, δεν πέσανε ποτέ στην αγορά. Ήταν για να παίξουν τα ομόλογα τα οποία είχαμε δανειστεί παλιά, υπομορφή δανεισμού, αλλά υπομορφή παίξηματος σε μια οικονομία η οποία έβλεπαν όλοι ότι είχε κάθοδο στο ΑΕΠ και άνοδο στο χρέος. Είναι σαν να παίζεις χρηματιστήριο. Στο χρηματιστήριο όταν παίρνεις τα λεφτά σου τα χάνεις. Όταν δανείζανε μια χώρα με 10 και 14% επιτόκιο, όταν οι δικοί μας δεχόντουσαν να γίνονται αυτοί οι δανεισμοί, δεν ξέραν ότι όλο αυτό το παιχνίδι είναι εις βάρος της οικονομίας και κάποια στιγμή να το χρεώσουμε στις επόμενες γενιές. Και εσύ αυτό που πάει να κάνει τώρα ο κ. Τουρνάνας, τα 50 χρόνια, που ενώ όλοι φωνάζουν για κούρεμα χρέους, ο κ. Τουρνάνας φωνάζει ότι πρέπει να πάρουν 50 χρόνια εθνίκηση. Για ποιο λόγο? Γιατί? Υπάρχει ούτε καμία τεταγμένη πολιτική, δηλαδή, πώς θα αντιμετωπίσουν τα πράγματα. Όλο αυτό λοιπόν το παιχνίδι έχει αποδεί εις βάρος του ελληνικού λαού. Έχουμε φτωχοποιηθεί, έχουμε διαλυθεί σαν κοινωνία, έχουμε χιλιάδες αυτοκτονίες, έχει αποδομηθεί τελείως η εργατική ζωή της χώρας, στις εργατικές αξίες, δεν υπάρχει κανένα εργατικό δικαίωμα. Έχει καταληθεί η δημοκρατία με λίγα λόγια με 28-29% η ανεργία στα ύψη. Και όλα με αυτά μιλάμε ότι η χώρα πάει
για να σωθεί. Πώς θα σωθεί αυτή η χώρα, τι εννοούμε θα σώσουμε τη χώρα από τη χρεοκοπία, εφού η χώρα έχει χρεοκοπήσει. Πρέπει λοιπόν να μας συνταχθούμε, πρέπει να πούμε, ελάτε να συζητήσουμε, να βάλουμε κάτι στο τραπέζι, να μιλήσουμε για τις γερμανικές αποζημιώσεις, να κάνουμε λογιστικό έλεγχο, να δούμε τι έχουμε πληρώσει και τι οφείλουμε πραγματικά. Δεν θα βάλουμε τις μίσες και όλα αυτά τις κομπίνες που έχουν γίνει μέσα στην όλη ιστορία, να τα βάλουμε σε χρέος της χώρας και να δούμε πώς μπορεί αυτή η χώρα να αποφύγει αυτή την πολιτική των νεοναζισμών και να μπει σε ένα επίπεδο διαχείρισης το οποίο θα είναι αναπτυξιακό, αναπτυξιακό επί της ουσίας όμως. Δηλαδή σε πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. Αυτά είναι τα πράγματα που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και δεχόμαστε συνέχεια να είμαστε κάτω από πίεση και επαφηλή σε λίγο θα μας ζητήσουν και τις 12 παρθένες με γιατησία. Και πού να βρει 12 παρθένες στην Ελλάδα σήμερα. Αυτό είναι υπομορφή χιούμορ. Κύριε Χαϊκάλη, δεν νομίζετε ότι είναι αργά όμως να πούνε όχι σε νέα μέτρα από τη στιγμή δηλαδή που έχουμε μπει σε αυτόν τον δρόμο? Πώς μπορούμε να πούμε όχι στην Τρόικα ή στις απαιτήσεις που έχουν? Μπορούμε να σταματήσουμε εδώ πέρα και να κάνουμε ανασύνταξη των πραγμάτων. Μέχρι εδώ και τέρμα. Και από εδώ και πέρα τελειώστε. Ή θα προχωρήσουμε και να κάνω μια παρένθεση. Υπάρχουν δομές μέσα στη δημόσια διοίκηση και στα δημοσιονομικά προβλήματα που υπάρχουν, τα οποία χρήζουν, αν θέλετε, διαρθρωτικών αλλαγών. Σε αυτό δεν είναι κανένας αντίθετος. Αλλά αυτό δεν χρειάζεται η Τρόικα να έρθει να μας το πει. Ότι δηλαδή πρέπει να μην είμαστε πάντες σκύλια, λέστε. Ότι πρέπει να έχουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο ανάπτυξης, ένα συγκεκριμένο τρόπο δράσης, ένα συγκεκριμένο τρόπο δημόσιας διοίκησης, να μην είναι όλοι δημόσιοι υπάλληλοι όπου χρειάζονται, να υπάρξει ένα άλλο σύστημα υγείας. Ναι, όλα αυτά να μην γίνονται με υπερσυλλογογραφήσεις, να μην πάθουν πλεονασμός εξόδων κτλ. Αυτό ναι, το κάναμε και μόνοι μας. Εμείς όταν φωνάζαμε και λέγαμε ότι η οικονομία μόνη της μπορεί να πληρώσει μισθούς και συντάξεις, το αποδείξαμε στο διάστημα του Απριλίου του 2012 μέχρι το Δεκέμβριο του 2012 που πήραμε τη δόση, ότι η χώρα χωρίς να έχει πάρει μια δόση πλήρωνε κανονικά μισθούς και συντάξεις. Με μια οικονομία που τότε λειτουργούσε και σε κάποια άλλα χή πλαίσια. Που σημαίνει ότι τα χρήματα τα οποία παίρναμε δεν πηγαίνανε καθόλου στην οικονομία. Μας προεδεύανε. Όχι ότι δεν υπάρχουν ελλείμματα. Υπάρχουν ελλείμματα. Αλλά αυτά με διορθωτικές κινήσεις γίνεται. Επαναλαμβάνω πάλι την πρόταση για ένα ενιαίο φορέα διαχείρισης προμηθειών του δημοσίου. Μελέτη από το Πανεπιστήμιο δείχνει ότι αν είχε συμβεί αυτό το πράγμα θα είχαμε κυκλώσει το χρόνο 5 δισεκατομμύρια. Ναι. Λοιπόν, αυτές οι κινήσεις δεν γίνανε προς αυτόν τον τομέα. Ναι. Συνεχίσαμε να πληρώνουμε ομόλογα τα οποία βάζουμε λεφτά σε μία τρύπα. Όλα αυτά τα κοψίματα που πηγαίνουν, όλα αυτά τις συντάξεις, μισθοί, περικοπές παντού, όλη αυτή η φτωχοποίηση πηγαίνει σε μία μαύρη τρύπα η οποία δεν βγάζει πουθενά. Δεν το καταλαβαίνει κανείς. Ναι, αλλά υπάρχουν τρόποι βεβαίως, υπάρχουν πάρα πολλές. Μέχρι και εσωτερικό νόμισμα δικό μας θα μπορούσαμε να κάνουμε για να ανασυνταχθούμε εσωτερικά σε παραγωγή. Ναι, θα μπορούσαμε να κάνουμε λογιστικό χρέος, να διεκδικήσουμε επιτέλους, γιατί δεν υπάρχει πολύ. Νομικά είναι καλυμμένο το ζήτημα με τις γερμανικές αποζημιώσεις, όσο και κάποιοι δεν θέλουν να το πιστέψουν. Πολιτικά δεν υπάρχει βούληση για να το κυνηγήσουμε. Άρα κύριε Χαϊκάλη, υπάρχει συμφέρον που δεν γίνονται όλα αυτά? Υπάρχει συμφέρον από ποιος, γιατί? Να σας πω κάτι. Όταν είσαι εξαρτώμενος, ναι, θα μπούμε σε χοντρές κουβέντες. Όταν οι ξένοι έχουν κατά λόγο να αλλάξουν την πολιτική τους συντανιστές, όχι. Η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να αλλάξει την πολιτική της, όχι. Γιατί είναι δεσμευμένη. Γιατί δεν ξέρει κανείς από πίσω πού τους κρατάνε. Διότι κακά τα ψέματα, οι Siemens και κάθε Siemens και κάθε Mizens που το πάμε έτσι, τις Mizens που έδινε, δεν τις έδινε έτσι. Άρα λοιπόν κάποια στοιχεία έχει. Και το πολιτικό σκηνικό σήμερα έχει πολλές ενοχές. Κρύβει πολλές ενοχές. Αλλά λοιπόν εγώ μέχρι στιγμής θα βλέπω αυτή την πολιτική η οποία είναι αδιέξοδη, παράλογη, όταν περιμένω την Τρόικα με μια ελληνική κυβέρνηση να μου πει αν θα μου βάλει πετρέλαιο και αν θα πεθάνουν σήμερα άνθρωποι και μου θέλει να μου βάλει ο κύριος Τουνάρας κριτήρια. Ποια είναι τα κριτήρια? Ποια είναι η διαφορά δηλαδή της Φλόρινας που είναι στην πρώτη ζώνη και στον Ευρωκόπη με τα ορεινά κομμάτια της Κρήτης που είναι στην τέταρτη ζώνη? Μπορεί να μου το εξηγήσει αυτό κανείς? Όχι. Δηλαδή θα μου επιβάλλει εμένα η τράπεζα, η εφορία και κάθε φορέας της κυβέρνησης να μου πει ποια θα είναι τα κριτήρια για να πάρω επιδότηση και να πεθάνω εγώ που κρυώνω ο Έλληνας πολίτης, γιατί έτσι έχει αποφασίσει η Τρόικα. Από πού και σπου. Από πού και σπου. Πού είναι η λογική αυτή της κυβέρνησης? Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο τελικά για να πάμε στα Έλληνα? Η Τρόικα ή έχουμε μια κυβέρνηση η οποία διαπραγματεύεται? Αλλά για να διαπραγματευτείς πρέπει να έχεις θέση. Ποια είναι η θέση? Όταν όλοι οι ξένοι φωνάζουν, οι αγοραστές του Δημοτού, πρέπει να γίνει κούρεμα του δημόσιου χρέους και ο κύριος Τουνάνας λέει όχι να πάμε σε επιμήκυνση. Είναι θέση αυτό? Θα φορτώσουμε ένα χρέος στις επόμενες γενιές που ήδη είναι καταδικασμένες? Από πού θα βγει? Από ποια στοιχεία?
Καταλαβαίνετε γιατί φωνάζουμε. Καταλαβαίνετε γιατί λέω ότι τα πράγματα είναι, έχουν πει σε περίπλοκους δρόμους και ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση αυτή τη στιγμή να σηκώσουμε το κεφάλι. Και αν το σηκώσουμε το κεφάλι, υπάρχει τρόπος ο οποίος να βγει από το αδιέξοδο. Έχουν πολιτική. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η δική σας ή θα πούνε στην εύκολη λύση, πάμε να πάμε σε εκλογές, να στήσουμε ένα κολπάκι, να ξαναπάρουμε πάλι τις εκλογές με μια συγκυβέρνηση η οποία να την ελέγχουμε και θα πούμε μετά φορτώστε τον ελληνικό λαό. Όλα τα βάρη. Θα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ενδεχόμενο προώρων εκλογών, γιατί φαίνεται μέσα σε λίγες μέρες έχουμε ακούσει πάρα πολλά καινούρια. Βέβαια, όταν σου λέω ότι δεν βγαίνει το πρόγραμμα, πώς θα προχωρήσει αυτή η κυβέρνηση. Εκβιάζει. Ουσιαστικά θα χρησιμοποιήσει αυτό το επιχείρημα ο Σαμαράς, κατά τη γνώμη μου, ως ένα, θα πάει στους ξένους και θα πει θα θέλετε πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα, για τα ποσοστά δεν βγαίνουν. Ή η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία, ή θα μας πάρουν την Προεδρία, εάν δεν έχουμε πολιτική αστάθεια, ή θα εκβιάσουμε ένα λαό ότι πρέπει να έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση, γιατί είμαστε Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα χρησιμοποιήσουμε το τσαμπουκά ό,τι κάνουμε στους ξένους, σαν στοιχείο για να ψηφίσει ο κόσμος με πάλι τους ίδιους, για να μπορέσουμε να, μπούμε, να έχουμε μια σταθερή Προεδρία το επόμενο εξάμηνο. Αυτοί εκβιασμοί όμως την ελληνική κοινωνία δεν μπορούν να περάσουν. Τέρμα, μέχρι εδώ. Δεν γίνεται άλλο αυτό το πράγμα. Πρέπει να συνειδητοποιήσει κανονικά ο Έλληνας ότι το σχέδιο το οποίο έχει η κυβέρνηση απέτυχε, ότι η πολιτική των μνημονίων απέτυχε. Δεν το λέμε με χαρά. Δεν το λέμε με καμία χαρά, ειλικρινά. Κανείς δεν θέλει τον τόπο του από όποιον και κυβερνάτε να μπαίνει σε περιπέτειες και σε επικίνδυνες ατραπούς. Όμως αυτό το πράγμα πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο. Είναι τρισήμινο. Η χώρα θα μπει σε άλλα μονοπάτια. Φοβάμαι μην έχουμε κοινωνικές εκρήξεις και εμφυλιακές καταστάσεις που θα είναι απρόβλεπτες. Αυτό τρέμω εγώ. Δεν με απασχολεί εμένα η οποιαδήποτε έχει πολιτική της Νέας Δημοκρατίας του Πασόκ ή οποιοδήποτε από το άλλο κόμματος. Με ενδιαφέρει η κοινωνική συνοχή. Με ενδιαφέρει η αντιμετώπιση με ήρεμη κατάσταση και πολιτική απέναντι στα πράγματα. Αυτό με ενδιαφέρει. Κύριε Χαϊκάλη, δεν έχουν όμως και άδικο εκείνοι οι οποίοι αύριο μεθαύριο θα ξεσηκωθούν. Ο απλός κόσμος, οι πολίτες μετά από όλα αυτά που συμβαίνουν, μετά από την πείνα που τραβάνε και. Το κόβω το ένα, κόβω το άλλο. Όταν φωνάζαμε εμείς χρόνια τώρα ότι πάνε να χτυπήσουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς στην Ελλάδα, όλες αυτές οι κινήσεις σήμερα δεν καταλαβαίνετε ότι οδηγούν προς αυτό το φαινόμενο. Διότι φτάνει σήμερα οι τράπεζες και τι συζητάνε. Δεν θα σου παίρνουμε, λέει, το σπίτι, ξανά ακόμα και εναλλακτική λύση. Να σε αφήνουμε να μένεις, να το παίρνει η τράπεζα το σπίτι και να λειτουργείς μέσα εσύ υπομορφή ενοικίου. Ό,τι δηλαδή έχει το ιδιοκτησιακό καθεστώς όλης της Ευρώπης. Το γνωστό leasing. Όπου η ιδιοκτησία ανήκει στο Δήμο ή στην τράπεζα και ο πολίτης πηγαίνει και αγοράζει ένα σπίτι για 99 χρόνια, δεν έχει δικαίωμα μεταπόλησης. Αλλά μόλις τελειώσει τα 99 χρόνια το παίρνει το σπίτι και ούτε να το πουλήσει, το πιθανότατο στο παιδί, το τίποτα. Απλούστατα θα το μετά το 99 χρόνια το παίρνει πάλι το κράτος και τελειώνει η ιστορία. Εκεί θα πάμε. Γιατί εκεί θέλουν να ελέγχουν περιουσιακά την κατάσταση. Λέει, δεν μπορεί εμείς να πληρώνουμε και να είμαστε μια Ευρώπη όπου έχουμε άλλο καθεστώς και η Ελλάδα να έχει ιδιοκτησιακό καθεστώς. Όμως αυτό πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν συμβαδίζει με την ψυχολογία του Έλληνα, ο οποίος λειτουργεί κάτω από το κεραμίδι του, γιατί το αισθάνεται ως ασφάλεια κατόπιν των διωγμών, βασανιστήριων, καταστάσεων, εμφυλίων πολέμων, διωγμών και που έχει περάσει το παρελθόν. Δεν είναι τυχαία η ανάπτυξη του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην Ελλάδα. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε. Δεν έχει καμία σχέση με την Ευρώπη. Κύριε Χαϊκάλη. Η χώρα μας έχει μια ιδιότυπα καθεστώτα που έχει περάσει και ιδιότυπες τρόπους ζωής. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έχει περάσει. Ναι. Κύριε Χαϊκάλη, να σας ρωτήσω. Από τη μία, ακούμε για την άρση ασυλίας των βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Απ' την άλλη, ακούμε ότι να δούμε αν θα παραγραφούν ή όχι τα δικήματα του Παπακοσταντίνου. Δεν είναι τρέλα. Δεν είναι τρέλα αυτό με τον Παπακοσταντίνου. Αυτό σας λέω. Δηλαδή, από τη μία, ναι, όντως έγινε η άρση της ασυλίας των βουλευτών για τα δικήματα, αυτά που κατηγορούνται. Δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή να κρίνουμε για ποιο το λόγο, αν είναι σωστό ή όχι. Αλλά από την άλλη, ακούμε ότι θα παραγραφούν τα δικήματα ή δεν θα παραγραφούν. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε να υπάρχει άρση ασυλίας για όλους αυτούς οι οποίοι κάναν κάποια δικήματα, κι ας είναι και βουλευτές. Θέλετε να σας πω κάτι. Η γνώμη δική μου είναι και το έχω πει και το έχω εκφράσει, και ότι όταν πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα, η τιμωρία των πολιτικών, καταρχάς πρέπει να είμαστε όλοι ίσοι και να καταργηθούν αυτές οι ασυλίες και αυτά τα παραμυθάκια πρέπει να σταματήσουν. Πρέπει να καταργηθεί το άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών, κανονικά και με τον νόμο, και να είμαστε όλοι απέναντι στον νόμο και μάλιστα η κάθε υπουργή και πάνω στο πρόγραμμα των εξαρτήτων Ελλήνων, ότι ο Υπουργός Οικονομικών θα απολογείται στο τέλος του χρόνου
εάν λειτουργήσε κανονικά και γιατί δεν λειτουργήσε ο προϋπολογισμός του κράτους. Δεν μπορεί ο καθένας να συνάξει ένα προϋπολογισμό και να πέφτει όσα δισεκατομμύρια θέλει απ' έξω. Έτσι. Πρέπει να τηρείται βάσει λογικής και βάσει προγράμματος ο προϋπολογισμός. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, η τιμωρία σε, όταν ενέχεται σε πολιτικό αδίκημα θα πρέπει να είναι διπλάσια, διότι η βλάβη η οποία προκαλεί στο κοινωνικό σύνολο είναι πολύ μεγαλύτερη από κάποιον ο οποίος, παραδείγματος χάρη, ένας κλέφτης κλέβει ένα πορτοφόλι και αντιμετωπίζει τον ποινικό κώδικα, επειδή έχει κλέψει ένα πορτοφόλι με μία ποινή, ο πολιτικός αυτό το κλέψιμο το οποίο κάνει ουσιαστικά επιβαρύνει το δημόσιο συμφέρον στο πολλαπλάσιο. Άρα πολλαπλάσια πρέπει να τιμωρείται. Άμα δεν μπουν τέτοιοι κανόνες που να ασφαλίζουν τη δικαιοσύνη και να εξασφαλίζουν ουσιαστικά την ομαλή δίκαιη πορεία του τόπου, δεν πρόκειται να μιλήσουμε για δημοκρατία. Δημοκρατία πρέπει να είναι ίση όλοι εναντί όλων. Δεν υπάρχει αυτό το θέμα το οποίο συζητάμε στην Ελλάδα. Η πολιτική ξαφνικά και ο Παπακουσταντίνου τώρα μετά. Ποτέ δεν παραγράφονται τα πολιτικά δικήματα. Μετά και από 50 χρόνια μπορεί κάποιος να εγείρει μια αξίωση κατά του κ. Παπακουσταντίνου και να έχει το δικαίωμα να αντικαστεί ο κ. Παπακουσταντίνου όσα χρόνια δεν έχουν περάσει. Όπως έγινε και με τον κ. Μητρόπουλο από την άλλη, γιατί όντως είχαν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Για όλους δεν συζητάμε. Εάν αποδειχθούν κάποια πράγματα κτλ. Γιατί ο κ. Μητρόπουλο αυτή τη στιγμή έχει την ιστορία ότι είναι στο. Για προδιαφυγή μιλάτε. Ναι. Αυτό είναι ότι είναι ένα κομμάτι που θα πάει στα δικαστήρια, γιατί είναι, λέει, ο άνθρωπος το εξηγεί ότι είναι για θέματα αμοιβής στο εξωτερικό, η οποία δεν έχει υπολογιστεί. Μιλάμε όμως για το 1996 υπόθεση, κύριε Βεβαίως. Για να ξεκαταλύσω τα πράγματα. Σε όλους, ακόμα και σε μένα, για να μην το πάμε μακριά, ακόμα και σε μένα, στους πάντες, πρέπει να μην υπάρχει παραγραφή αντικειμάτων. Να μην υπάρχει παραγραφή αδικημάτων. Δεν νοείται πολιτικός να είστε πάνω από τον νόμο. Κύριε Χαϊκάλη, μια τελευταία ερώτηση. Είναι πιο ξεκάθαρο, δεν μπορώ να το κάνω. Κύριε Χαϊκάλη, μια τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω. Ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Χαμένος, δήλωσε ότι θα αρχίσει τις διαγραφές για όσους υποστηρίζουν τη θεωρία των δύο άκρων. Ενδοκομματικά, στο δικό σας το κόμμα. Ναι, βέβαια. Εμείς κατά είμαστε βέβαια στον διάλογο που συζητάω. Τώρα, το ποιοι υποστηρίζουν αυτές τις θέσεις είναι λίγο επικίνδυνο. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις το ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι συντάσσονται με αυτή τη θεωρία. Ναι, αλλά για να μιλάει ο κύριος Χαμένος για κάτι τέτοιο, προφανώς έχει κάποια δείγματα. Ναι, εάν υπάρχουν στοιχεία και τα λοιπά, βεβαίως θα συμφωνήσω, γιατί κανείς δεν θέλει να υποστηρίζει αυτή τη θεωρία. Εγώ δεν υποστηρίζω καθόλου αυτή τη θεωρία και δεν θέλω ούτε καν να το σκέφτομαι ότι υπάρχει αυτή η θεωρία και καταδικάζω όσους την υποστηρίζουν αυτή τη θεωρία. Για μένα, επειδή τα πράγματα είναι σε μια τεταμένη ατμόσφαιρα, πρέπει να σταματήσουν όλοι να φωνάζουν είτε από την πλευρά της κυβέρνησης είτε την πλευρά της αντιπολίτευσης να υποστηρίζουμε αυτή τη θεωρία των δύο άκρων. Δεν υπάρχει, να το βουλώσουμε και να κοιτάξουμε πώς θα κάνουμε τη δουλειά μας. Από εκεί και πέρα, εάν υπάρχουν και ψηφοφόροι οι οποίοι παίρνουν σε αυτή τη λογική, νομίζω ότι εντάξει, ναι, πρέπει να αντιμετωπιστούν και αυτοί με αυτόν τον τρόπο. Και θα συμφωνήσω με αυτή την πλευρά. Αρκεί να αποδειχθούν όμως, έτσι. Ωραία. Γιατί αν δεν αποδειχθούν, εκεί τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Κύριε Χαϊκάλη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Εγώ να σας ευχαριστήσω, να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά. Καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.